Είμαστε μέχρι τις 10 παρά ο χρόνο. Μην αγχωνεστείτε. Είμαστε, έχουμε εγώ πάνω από 40. Από, δεν υπάρχει χρόνο τώρα, είναι ελεύθερη συζήτηση. Απλώ είναι ελεύθερη συζήτηση. Για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι. Εννοείται δεν θα μιλάτε 15 λεπτά. Έχω δεχθεί ένα καταιγίδιο. Έχετε δεχθεί, αλλά το θέλουμε όλοι να μιλήσετε. Βεβαίως. Γιατί έχουν δεχθεί όντω πάρα πολλά ζητήματα. Από εσά, κύριε Σακελαρίδη. Τον Ιούνιο του 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία στην οποία συμμετείχαμε είπε όχι στην ιδιωτικοποίηση. Και τον Γενάρη εγώ στο Ράδιο Κόκκινο είπα ότι η ΕΙΔΑΠ δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό είναι ζωτικό αγαθό. Το λέτε συνέχεια. Σας καλώ να μην το ξαναπείτε και να δείτε αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο για τα δημοτικά τέλη. Όταν ανέλαβα εγώ, ένας πολύ παλιός και έμπειρος δήμαρχος μου είπε: κοίτα, αύξησε τώρα τα δημοτικά τέλη, ούτως ώστε μετά τις εκλογές, μπράβο, μετά τις εκλογές να τα μειώσει. Εγώ τέτοια καραγκιοζηλίκια δεν τα κάνω. Πριν τις εκλογές, δεν τα αύξησα. Δεν τα αύξησα. Ελάτε. Τα δημοτικά τέλη, ναι. Τα ανακατένημα στα μαγαζιά σε περιοχές που αδικαιολόγητα ήταν χαμηλά ή υψηλά. Τώρα που κάναμε τα κουμάντα μας, που κάναμε τις οικονομίες μας, δεσμεύτηκα ότι θα μειωθούν 20% τα δημοτικά τέλη και στους ιδιώτες. Τι, 20 βέβαια. Και στους ιδιώτες και στα καταστήματα τουλάχιστον. Και όπου χρειαστεί περισσότερο. Πώς πάλεψε ο Δήμος και πώς έκανε τις οικονομίες αυτές, γιατί πρέπει να ακουστούν. Γιατί μας είπε για την Moody's τώρα ο κύριος Κακλαμάνης. Αποσιωπώντας το γεγονός. Σας είπε ότι είσαστε λίγο πάνω από το σκουπίδι. Η αξιολόγηση σας πια. Η αξιολόγηση της Moody's, η αξιολόγηση του Δήμου, ακολουθεί την αξιολόγηση της χώρας. Γι' αυτό ούτε πένθησα όταν υποβαθμίστηκε ο Δήμος, ούτε πανηγύρισα μετά που αναβαθμίστηκε ο Δήμος. Και η χώρα έχει αξιολογηθεί με ΑΣΥΝ και σε 6 μήνες πτώχευση. Τι κάναμε εμείς. Παραλάβαμε δάνεια στις τράπεζες 220 εκατομμύρια και τα έχουμε πάει 185. Παραλάβαμε χρέη στους προμηθευτές 48 εκατομμύρια, τα έχουμε πάει 22. Όταν παρέλαβα, δεν ερχόντουσαν οι προμηθευτές στους διαγωνισμούς. Λοιπόν, και σχετικά με τη δημοτική αστυνομία και τους σχολικούς φύλακες, δεν τους απέλησα εγώ. Ο κύριος Καπερνάρος, ας ρωτήσει τον κύριο Κακλαμάνη που είναι δίπλα του και ας απευθύνει και την ερώτηση στον απόντα κύριο Σπυλιοτόπουλο, γιατί ψήφισαν την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων. Εγώ μαζί με όλη την ΚΕΔΕ αντιδράσαμε και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Στο θέμα της καθαριότητας, δεν χρειάστηκε να μου πούν αν θα κάνω έκθεση ή δεν θα κάνω. Δεν μπορεί ο Δήμος να ζήσει χωρίς αυτούς τους υπαλλήλους της καθαριότητας. Φυσικά και θα κάνει έφεση και φυσικά θα εξαντλήσει όλα τα μέσα. Αλλά όπως πρέπει και δεν θα, θα τα εξαγγέλνουμε αυτά. Δηλαδή. Όπως ναι, πρέπει θα και κάνει. Δεν θα ναι, τα εξαγγέλνουμε. Συγχωρείτε, δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει, είπατε. Φυσικά και δεν θα κάνει. Μάλιστα. Δεν θα αφήσουμε την πόλη να πεθάνει. Φυσικά δεν θα αφήσουμε την πόλη να βρωμήσει. Αλλά αυτά δεν εξαγγέλλονται δημαγωγικά από τη τηλεόραση. Έτσι γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσαμε και δεν πήρατε θέση. Άρα δεν είναι δημαγωγίες κύριε Καμίνη. Με συγχωρείτε. Η θέση μου είναι ασκείται πολύ. Η θέση μου δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο σας έχω θέσει το θέμα. Παιδιά, να ολοκληρώσει το ίδιο η καθαριότητα με άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Δεν είναι το ίδιο. Οι άλλοι να απολυθούν δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει εδώ πέρα να πάψουμε να κάνουμε τους εργατοπατέρες και να κοιτάξουμε ποιοι στηρίζουν τους δημότες και ποιοι κάθονται εδώ πέρα να κολακεύουν τους εργαζόμενους. Εμείς ζήσαμε τη μεγαλύτερη εργασιακή αναταραχή. Αρχίσαμε 10.500 υπαλλήλους, έχουμε πάει στους 7. Κρατάμε την πόλη όρθια και στηρίζουμε τους εργαζόμενους και δί της καθαριότητας, οι οποίοι έχουν αποδειθεί σε ένα τιτάνιο αγώνα μέσα σε αυτή την κατάσταση της απελπισίας. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καμίνη, σε συνέντευξή σας για τα σκουπίδια, είχατε πει ότι αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν ιδιώτες και στην αποκομιδή. Υπονοώντας ότι αυτό που μας λέτε σήμερα, ότι θα ασκήσετε έφεση. Δεν θα ασκήσετε έφεση. Μπερδεύτηκα με αυτό που είπατε. Δεν θα ασκήσετε έφεση. Στην ουσία δεν το σκεφτόσασταν όταν λέγατε ότι θα υπάρχει περιθώριο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στα σκουπίδια. Να μην τα μπερδεύουμε. Όχι, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή. Πρέπει το να τοποθετηθείτε, αν θα μπουν ιδιώτες στα σκουπίδια, εάν είστε στην υπέρ των ιδιωτών, ωραία, στην αποκομιδή και το τι σημαίνει και να γνωστοποιήσουμε και στον κόσμο τι σημαίνει αυτό από την άποψη των δημοτικών τελών. Λοιπόν, πρώτο, οι συμπράξεις με ιδιώτες δεν σημαίνουν στη δική μου αντίληψη και πολιτική απόλυση στον Δήμο, αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Το 2015. Να δούμε, κύριε Δήμαρχε, και το κόστος και το συμφέρον του Δημότητας Αθήνας. Αυτό είναι το πρώτο, κύριε Λυρτζή. Εδώ πέρα δεν πρέπει να έχουμε ταμπού. Κόστος όφελος. Ποιο είναι το ισοζύγιο πρώτα απ' όλα για τον Δημότη. Εγώ δεν έχω ταμπού, αλλά η ευθύνη πάντοτε στο δημόσιο.
Το αν θα κάνει σύμπραξη με τον ιδιώτη ή όχι, εξαρτάται από τα αποτελέσματα κάθε φορά. Δεν λέτε όχι λοιπόν στους ιδιώτες. Λοιπόν, πρώτον, το 2015 φεύγουν με σύνταξη, ουσιαστικά φεύγει, αποδυναμώνεται τελείως η καθαριότητα. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα? Θα αρχίσουμε πάλι την παλιά πολιτική των προσλήψεων σήμερα ή κρατώντας τους εργαζόμενους θα κοιτάξουμε να συμπράξουμε όπου μπορούμε και όπου πρέπει για να έχουμε την πόλη καθαρή με ιδιώτες? Εδώ παραλάβαμε έναν Δήμο με το καθεστώς της ομοιρίας των συμβασιούχων, το οποίο όλοι το είχατε στηρίξει αυτό. Έτσι ήρθαν τα δικαστήρια, εκτός του κυρίου Σοφιανού. Ήρθαν τα δικαστήρια, άρχισαν να τους απολύουν, να φεύγουν οι άνθρωποι και κρατάμε το Δήμο με τα δόντια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή δεν θα συμπράξουμε με ιδιώτες όταν είναι για το συμφέρον του Δημότη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα απολυθούν οι άνθρωποι. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη. Λόγω του εκνευρισμού του, ο κύριος Καμίνης αποδόμησε σήμερα ο ίδιος, μόνος του, το υποτιθέμενο οικονομικό θαύμα. Η μείωση λοιπόν των λειτουργικών εξόδων του Δήμου κατά 118 εκατομμύρια, τον ακούσατε να το λέει ο ίδιος, οφείλεται στο ότι συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 2.000 και πλέον εργαζόμενοι, γιατί μειώθηκε το ενιαίο μισθολόγιο κατά 35% και διότι έχει να κάνει προμήθειες σε αγορά προμηθειών 2 χρόνια. Κάνετε μία έρευνα στο ηλεκτρολογικό. Τελείωσε το στόκ που άφησα εγώ. Δεν ζει η Αθήνα, που δεν ζει, είναι σκοτεινή. Μάλιστα. Εδώ και 2 χρόνια τέλειωσε το στόκ που άφησα, δεν έχει αγοραστεί ούτε μία λάμπα. Πάτε και ρωτήστε στην καθαριότητα για τα είδη ένδυσης. Μόλις τέλειωσε το στόκ που είχα αφήσει εγώ, δεν έχει αγοραστεί ούτε μία μάσκα που πρέπει να βάζουν οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια. Μια και λέω για καθαριότητα. Θα σας πει όμως, κύριε Κακλαμάνης, κάποιος, για να κάνουμε και τη συζήτηση. Να κάνουμε και τη συζήτηση έτσι, ότι υπήρξε μια περικοπή τεράστιων ποσών για την τοπική αυτοδιοίκηση και εσείς ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την υπερψηφίσατε αυτή την περικοπή. Όχι, κάνετε λάθος. Σας υπενθυμίζω, μην κάνετε το ίδιο λάθος, ότι εγώ δεν ψήφισα τίποτα από τα 2 μνημόνια γιατί δεν ήμουν βουλευτής. Έφυγα το 6 από τη Βουλή και γύρισα το 12. Για το 12 λέω. Βεβαίως. Ναι. Είχαν όλα αυτά ψηφιστεί και στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο που υπήρχε στην ουσία ένα τρίτο μνημόνιο, αρνήθηκα ψήφο και έγινε αιτία της διαγραφής μου. Δεν ψήφισα τίποτα από όλα αυτά. Προχωρούμε παρακάτω. Παρέλαβα και αυτά, δείτε τα στους ισολογισμούς, γιατί τα νούμερα που ο κύριος Καμίνης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ παρέλαβα. Δεν μειώθηκαν τα χρέη, όπως λέει ο κύριος Καμίνης. Εγώ παρέλαβα 100. Όχι χρέη, από το δανεισμό. Δανεισμό. Εγώ παρέλαβα 173 εκατομμύρια από του που κατά σύμπτωση η αποπληρωμή τους ξεκίναγε τον Ιανουάριο του 2007, ενώ είχαν πάρθει το 2003, και 30 εκατομμύρια από την Αγροτική Τράπεζα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου επίσης από το 2003. Όταν ανέλαβε ο κύριος Καμίνης, τα 173 είχαν μειωθεί σε 108. Διαφορετικά θα μας είχαν κάνει πληστηριασμούς η ξένη τράπεζα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δείτε τα στους ισολογισμούς. Η σημερινή Αθήνα είναι χειρότερη από την Αθήνα που δώσατε, που αφήσατε. Οικονομικά, η σημερινή Αθήνα, ναι, έτσι όπως οικονομικά είναι. Παρέλαβε Δήμο και θα παραδώσει κοινότητα ο κύριος Καμίνης. Πάω λοιπόν παρακάτω, μην ξαναδιακόψετε. Απαντήστε, κύριε Καμίνη. Παρέλαβα στόλο αυτοκινήτων στην καθαριότητα 137 που λειτουργούσαν τα 70. Και ο κύριος Καμίνης παρέλαβε τον μεγαλύτερο, τον αρτηρότερο και πλέον σύγχρονο στόλο στην καθαριότητα με 395 οχήματα παντός τύπου. Και τώρα πώς παντός είναι. Τύπου. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτά. Απλά τα του φυσικού αερίου είχαν εξαφανιστεί από το δρόμο για ένα χρόνο γιατί δεν πλήρωναν την ΕΚΟ και τους έκοψαν το φυσικό αέριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε μία λακκούβα δεν έχει βουλωθεί. Σε ό,τι αφορά την ειδαπίεση, δηλαδή βεβαίως είστε νέος, αλλά θα πρέπει όταν ξέρετε ότι απευθύνεστε σε παλαιότερους, ρίξτε μια ματιά στο τι έχουν πει κατά καιρό. Η θέση δική μου και είναι μία από τις βασικές διαφωνίες μου με το κόμμα που ήμουν μέχρι χτες, όχι μόνο για την ΕΙΔΑΠ, αλλά για όλους τους οργανισμούς κοινής ωφελίας, είναι ότι είμαι υπέρ της αποκρατικοποίησης, αλλά όχι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Η διαφορά είναι ότι η αποκρατικοποίηση μπορεί να φτάσει maximum μέχρι 49% και να έχετε εσείς το μάνατζμα να θέλετε να πάρετε την ΕΙΔΑΠ, αλλά το 51% είναι στο κράτος, ώστε να μπορεί να κάνει τις παρεμβάσεις. Συγγνώμη, και να τελειώσω.
για άλλο ένα θέμα, ναι. Τόσο ό,τι αφορά από εδώ και πέρα τα δημοτικά τέλη. Χαίρομαι που ο κύριος Καμίνης αντέγραψε το πρόγραμμά μου. Το αντέγραψε, ξέρετε, και από άποψη αρχιτεκτονικής. Προσέξτε, το πρόγραμμα που έβγαλε ο κύριος Καμίνης εχθές, ο χάρτης. Mm-hmm. Το πρόγραμμα που έχω βγάλει Λάλη, εγώ Καλαμάνη, εδώ γιατί... και δύο ναι. και 20 ημέρες. Λέτε, το στόμα, κύριε Καλαμάνη. Εντάξει, κύριε λέτε για μείον 20 και σε οριζόντια μείωση. Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και να σας πω και ποιο είναι το σκεπτικό το δικό μας. Είναι μια επιτυχία. Ότι τα χρήματα. Τα πρόστιμα τα χαρίσετε εσείς όπως ο κύριος Καπερνάρος. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί να χαρίσει κανείς πρόστιμα παρά μόνο με νομοθετική ρύθμιση. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, το είχαμε συζητήσει. Ναι. Καλό κύκλο, έτσι ο κύριο Καπερνάρος υποθέτω ότι εννοεί θα πιέσει για να, για να αλλάξει ο νόμος. Ναι, ναι, διότι ο νόμος που ισχύει τώρα είναι ντεμή. Είναι πολύ ντεμή. Με επιμονή από το Φεβρουάριο ανοίξαμε το ζήτημα της φορομπηξίας. Είναι πολύ θετικό που όλοι σήμερα μιλάνε για μείωση. Εγώ ρωτάω όμως. Το Νοέμβρη συζητούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό και τα τέλη. Υπήρχε η δυνατότητα. Για να ανακαλύπτει ο Δήμαρχος τη δυνατότητα της μείωσης του 20%, γιατί απέρριψε και τις συμβιβαστικές προτάσεις που του κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 40% δεν το δέχεσαι. Μείωσε τώρα σημαντικά. Ξέρετε τι μείωση έγινε. Πάντως θετικό είναι και το 20%, κύριε Σοφιά. Μην το πούμε ότι δεν είναι ακούστε, θετικό. Ακούστε. Όταν μειώνει ένα αριθμό, είναι με βάθος πενταετίας. Λοιπόν, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Εγώ αυτό έχω ακούσει. Σε βάθος πενταετίας. Εδώ συζητάμε λοιπόν για το τώρα. Ναι. Σήμερα. Κάθε σήμερα. Χρόνο ο Δήμος πληρώνει σχεδόν 50 εκατομμύρια λιγότερα για αμοιβές στο προσωπικό του. Και τα τέλη είναι ίδια από το 9. Ο λαός μας έχει χάσει το 40, έχει χάσει το 40% του εισοδήματός. Δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα. Δεν μπορεί να λες ότι κάνω, ας πούμε, οικονομία μειώνοντας κατά 40% τις επιδοτήσεις στους οργανισμούς του Δήμου. Το οποίο το λέει ο Δήμαρχος. Οργανισμοί τι σημαίνει? Βρεφοκομείο, παιδική σταθμή. Και του χρόνου θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί το ΕΣΠΑ είναι στον αέρα το οποίο επιδοτούσε θέσεις. Δεύτερο, σημαίνει οργανισμός πολιτισμού αθλητισμού. Εξαιρεί ο Δήμαρχος, και είναι απαράδεκτο, εξαιρεί τους 110 εργαζόμενους του ΟΠΑΝΔΑ, οι οποίοι είναι στον αέρα. Τι είναι αυτοί, καθαρίστριες. Τι είναι αυτοί, ο κόσμος που συντηρεί τις παιδικές χαρές και τα γηπεδάκια, τα ανοιχτά. Ξέρετε ότι έχουμε ένα συνεργείο σε όλη την Αθήνα για να συντηρήσει 240 παιδικές χαρές. Ένα για όλη την Αθήνα. Ένα για να συντηρήσει 240 παιδικές χαρές και ανοιχτούς χώρους μπάσκετ. Κύριε Σοφιανέ, κάντε τι μια σημαίνει... διακοπή, παρακαλώ, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Να έχουμε όλο το χρόνο μέχρι να κλείσουμε τις εκπομπές. Θα συνεχίσετε για λίγο ακόμα, μόλις επιστρέψουμε. Λάτε. Είναι μικρό το διάλειμμα.